Γιγαντιαία κύματα σχηματίζονται στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού λόγω της κακοκαιρίας. Στη γαλλική πόλη Μπιαρίτζ αγνοούνται μια γυναίκα και ένας άστεγος που παρασύρθηκαν από τα κύματα. Τα νερά έφτασαν μέχρι το καζίνο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Για να αποτραπούν σοβαρότερα προβλήματα, οι αρχές έφτιαξαν ένα μεγάλο ανάχωμα στην παραλία. Τα προβλήματα εκτός από τη Γαλλία είναι σοβαρά στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Και εκεί προκαλούνται ζημιές και υπάρχουν αγνοούμενοι. Οι περιοχές στέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό. Στην Ισπανία, οι αρχές εντόπισαν το πτώμα ενός 50χρονου άνδρα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη Γαλλικία. Αγνοούνται ακόμα η 25χρονη κόρη του και ο γαμπρός του. Ερασιτεχνικά βίντεο αναρτώνται στο ίντερνετ και δείχνουν το μέγεθος των κυμάτων όπως αυτό στην Πορτογαλία. Τα κύματα παρασύρουν με ορμή τα αυτοκίνητα. Στην Πορτογαλία, οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται από το φαινόμενο δηλώνουν έκπληκτοι. Οι αρχές της χώρας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.